τεταρτη Τετάρτη, 1η Απριλιά του 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει θέμα ερωτικό. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να τα ξαναβρούμε. Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και σε όλους. Ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν 6 μήνες, είδα τυχαία το vlog σας, επειδή έχει 6 μήνες που έχει στείλει η κοπέλα το mail, και από τότε σας παρακολουθώ ακατάπαυστα. Έπαθες κι εσύ θεκλίαση, με μια φράση που είπατε, ότι δηλαδή κάνεις μια σχέση για να είσαι ευτυχισμένος, ενώ εγώ δεν ήμουν, την... Ενώ εγώ δεν ήμουν ευτυχισμένη, την ίδια μέρα πήρα την απόφαση να χωρίσω. Α, Παναγία μου, μόλις με γνώρισες χώρισες, κόρη. Τι φταίω εγώ, μόνη σου πήρε την απόφαση. Είμαι περίπου 25 χρονών και είχα σχέση με έναν άνδρα 8 χρόνια μεγαλύτερο μου. Τα τρία πρώτα χρόνια της σχέσης μπορώ να πω ότι ήταν τέλεια. Ήταν ένα άνθρωπο που μου άρεσε πολύ εμφανισιακά, με καταλάβαινε, δεν με πίεζε ποτέ. Περνάγαμε πάντα καλά όταν βρισκόμασταν, ταιριάζαμε σε όλα και γενικά ήμασταν πολύ ερωτευμένοι. Πριν από δύο χρόνια, όλα καλά, <χωχω> αποφάσισα να δώσω για πρώτη φορά πανελλήνες εξετάσεις για να κάνω το επάγγελμα που αγαπώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στο διάστημα αυτό ο φίλο μου είχε μια πολύ θετική στάση απέναντί μου που αποφάσισα έστω και τώρα να κυνηγήσω τον νερό μου. Τι σημαίνει έστω και τώρα. Τι 18, τι 23, παρακάτω. Τίποτα δεν είναι. Με αυτά στα 45 που με εγώ θα λε πω. <laughs> το 18 έχει διαφορά από το 23. Όταν όμω είσαι 23, νομίζω ότι είσαι πολύ πιο μεγάλη από το 18. Πιο συγκεκριμένα, μου κρατούσε το βιβλίο για να με βοηθήσει, δεν γκρίνιαζε που δεν βρισκόμασταν όπω παλιά και έκανε προσπάθειε να με βλέπει έστω και για 5 λεπτά. Τον επόμενο χρόνο τα κατάφερα και πέρασα στο πανεπιστήμιο και στη σχολή που ήθελα. Μπράβο, αγάπη μου. Ενώ θα περίμενε κανεί να είμαι πολύ χαρούμενη, εγώ αισθανόμουν ότι δεν έχω τι να κάνω και πώ να γεμίσω το χρόνο μου. Στη σχολή πήγαινα με δυσκολία και μόνο αν ήταν υποχρεωτική η παρουσία μου. Άρχισα να μην θέλω να βγαίνω πολύ από το σπίτι και να καλώ τι φίλε μου συνέχεια σπίτι μου, με συνέπεια να πίνω κάθε μέρα πολύ αλκοόλ για να ξεχνιέμαι. Τι συνέβη και εκεί. Στη συγκεκριμένη περίοδο με το αγόρι μου συνέχεια τσακωνόμασταν, του μιλούσα συνέχεια για τα πράγματα που με ενοχλούσαν, χωρίς εκείνο να καταλαβαίνει πραγματικά τι λάθη κάνει. Α, η σχέση σου δεν πήγαινε καλά και εσύ και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί λε, τσακωνόμασταν στα συνέχεια, του έλεγε συνέχεια τα πράγματα που, το, που σε ενοχλούσαν και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Με αποτέλεσμα να του λέω κάθε εβδομάδα να χωρίσουμε, όμως μετά το μετάνιονα και τον ήθελα πίσω. Κλασική ιστορία αυτή. Με την ελπίδα ότι θα αλλάξει αυτά που με ενοχλούσαν. Οι λόγοι που χωρίζαμε ήταν κυρίω ότι δεν μου έδειχνε ότι θέλει να με δει όπω παλιά, ήταν απόμακρο και γενικά αισθανόμουν όταν βρισκόμασταν ότι δεν είχε ανάγκη να με δει, αλλά το έκανα για να μην τον ζαλίζω. Μήπω του είχε τελειώσει το ανθρώπου. Είμαι πολύ περίεργη, αυτό έχει σπουδάσει. Μήπω αυτό δεν έχει σπουδάσει και τώρα, όπω υπήρχε να σπουδάσει, ζήλεψε ανταγωνιστικά ή μήπω για οποιοδήποτε λόγο του τελείωσε το ερωτικό και έχει το θάρρο να το πει. Γιατί άμα μα τελειώνει το ερωτικό, πρέπει να έχουμε το θάρρο να το πούμε. Ρε, παιδί μου, τελείωσε. Shit happens. Μπορεί να μα τελειώσει. Εδώ σε γάμο τελειώνει το ερωτικό. Πόσο μάλλον σε σχέση. Ενώ σε γάμο που υποτίθεται ότι για να πα στο γάμο το έχει σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, το έχει ψάξει κλπ. κλπ. Το τελευταίο διάστημα, ενώ εγώ ήμουν πολύ καλύτερα ψυχολογικά, Εκείνος δεν είχε όρεξη να κάνει τίποτα. Ήθελε είτε να κάθεται σπίτι του να παίζει παιχνίδια, είτε να κοιμάται. Κάθε φορά που βρισκόμασταν ήταν θλιμμένος, τον απασχολούσε πολύ η δουλειά του, με αποτέλεσμα κάθε φορά που τον έβλεπα να μου έριχνε τη διάθεση και να θέλω να κλαίω μόλις τον βλέπω. Παθητική επιθετικότητα σου έκανε σίγουρα από αυτά που περιγράφει, αλλά και ο ίδιο πρέπει να μην είναι καλά ψυχολογικά. Ξέρει, όταν είσαι σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι πεσμένο Είτε γιατί έχει κατάθλιψη, είτε γιατί έχει αχο... κάποια αχώδη διαταραχή, είτε γιατί έχει κρίση πανικού κλπ. κλπ. Επηρεάζει. Τα ζευγάρια επηρεάζουν ένα τον άλλο, δηλαδή η ψυχική υγεία, η ψυχική ισορροπία του ενό επηρεάζει τον άλλο θετικά και μια αδιάγνωστη ψυχική διαταραχή και μια αφρόντιστη κατάθλιψη, μια αφρόντιστη παθητική επιθετικότητα που δεν βγαίνει προς τα έξω επηρεάζει και τον σύντροφο. Εγώ προσπαθούσα να έρθω κοντά του και να τον καταλάβω, αλλά αυτό το μόνο που έλεγε ήταν ότι για εμά τα κάνει όλα για να χτίσει τη δική του δουλειά και να παντρευτούμε. Για εσά τα, τα κάνει όλα να είναι κατεβασμένα τα μούτρα του, Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχε κανένα αντίκρισμα σε αυτά που έλεγε. Παρόλο που έδειχνε να ξέρει τι θέλει και να έχει θέσει στόχους, οι πράξει του έδειχναν το αντίθετο έκανε μια πολύ επιπόλη διαχείριση των οικονομικών του. <σοχ> μια εβδομάδα που έχουμε χωρίσει δεν αισθάνομαι την αφόρητη θλίψη που ένιωθα παλιά, καθώς του έχω δώσει άπειρες ευκαιρίες. Περίμενα μετά από τόσες μέρες που έχουμε χωρίσει να έκανε κάποια κίνηση να μου δείξει ότι είχε αλλάξει. Κορή, εχώρισε τον ή τον εχώρισε. Χώρισε το δοκιμαστικά. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε ξανά. Quiz. quiz. Πιστεύω εγώ. Αν εσείς θα έπρεπε να δοκιμάσετε ξανά, quiz. Όποιος το βρει κερδίζει. Πλάκα. Αλλά και με ποιο τρόπο, διότι αφού οι συνεχείς χωρισμοί και στη συνέχεια επανένωση, τον έχουν κάνει να θεωρεί δεδομένο ότι θα τα ξαναβρούμε, οπότε δεν κάνει καμία προσπάθεια να αλλάξει πραγματικά. Επίσης, δεν πιστεύω ότι είναι πια ερωτευμένος μαζί μου, όπως ούτε και εγώ. Και εγώ το ίδιο πιστεύω ότι πλέον δεν είστε ερωτευμένοι μεταξύ σα. Όμω πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό. Πώ μπορεί να αλλάξει, Άμα Αλλά δεν είσαι ερωτευμένο, δεν είσαι ερωτευμένο. Τέλειωσε. Άμα σου τέλειωσε, Ο έρωτα σου τέλειωσε. Τέλειωσε. Συγγνώμη αν σα κούρασα. Θα ήθελα να το κάνετε vlog εάν θέλετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιά. Ε, το κάνω vlog τώρα, τόσο καιρό μετά. Σου έχω στείλει πριν τρει μέρε πω το κάνω vlog. Δεν μου απάντησε. Μπορεί να μην έχει δει το mail σου αλλά δεν έχουμε update. Μπορεί να έχουμε update άμα το δεις και μετά. Και άμα στείλει update θα το βάλω στο καρφί με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, ο αίρος μας τελειώνει. Ειδικά όταν είμαστε σε διαδικασία εξέλιξη εξέλιξης. Και μία κοπέλα κάτω των 30, που εσύ είσαι μόνο 25, Σαφώς βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέλιξης και ανάπτυξης του εαυτού της του εγκεφάλου της και της προσωπικότητας της. Οπότε, για σένα μιλάω τώρα. Αυτός που, έκανε, που σου έκανε τόση πολύ εντύπωση και ήσουν να είχατε τέλεια τρία πρώτα χρόνια σχέσεις και ήσουν ερωτευμένη μαζί του, ξέρω, από τα 20 σου προφανώς. Αυτός που από τα 20 σου, στα 20 σου σε έκανε να πεταλουδίζει η καρδιά σου, στα 25 σου πρέον μπορεί να μην σου το κάνει αυτό. Γιατί έχεις μεγαλώσει, έχεις εξελιχθεί και είσαι διαφορετική. Και όταν είσαι διαφορετικός, μπορεί να σου αρέσουν διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό πολλές φορές λέω για τις σχέσεις που ξεκινούν από πολύ νωρί. που ξεκινούν από τα 20, από τα 22, από τα 23, ότι πρέπει να κρατάμε και μια πεσχινή του στυλ, ε, αν είναι όμορφη η σχέση μας, την απολαμβάνουμε, τη βιώνουμε, αλλά έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί... Και να μην διαρκέσει αυτή η σχέση. Μπορεί και να διαρκέσει. Γνωρίζω ζευγάρια που έχουν γνωριστεί από το Πανεπιστήμιο, οι οποίοι είναι τώρα 25 χρόνια μαζί και είναι αγαπημένοι και ερωτευμένοι. Και γνωρίζω και πολλού άλλου που έχουν γνωριστεί από πολύ νωρί, οι οποίοι παντρεύτηκαν και μετά χώριζαν και είχαν προβλήματα και κάνουν εξωτικέ σχέσει. Και το του το του το του. Το λουμπού... Δεν είναι όλε οι περιπτώσει το ίδιο. Στη δική σου την περίπτωση όμω, φίλε, ενάδα. Στη δική σου την περίπτωση είναι ξεκάθαρο πως σας έχει τελειώσει. Και φαίνεται ότι ο πρώην σου δεν είναι άνθρωπος που μιλάει ανοιχτά. Δεν είναι επικοινωνιακός. Προσπαθεί με έναν τρόπο προφανώς α, παθητικό και παθητικά επιθετικό να σου δώσει εσένα να καταλάβεις ότι δεν γουστάρει πλέον, να σε τσαντήσει εσένα αρκετά για να το χωρίσεις. Και παίζει κιόλας. Ε, κάθε φορά που τον χωρίζει να, να εύχεται, εύχομαι αυτή τη φορά να μην έρθει ξανά πίσω αυτή. Δηλαδή δεν έχει τα κότσια να χωρίσει για σου πει κόρη, μα τέλειωσε. εμπειράζει, shit happens, life happens, μα τέλειωσε, το τελειώνουμε, να κυδέψουμε τη σχέση μα και να προχωρήσει ο καθένα με τη ζωή του. Και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ σε σένα είναι ότι τώρα που πέτυχε αυτό το πολύ σπουδαίο όνειρο σου να μπει στη σχολή που θέλεις, ότι έχεις πέσει σε αυτή την κατάσταση, με την κατάτυπη κατάθλιψη προφανώς, χωρίς να κάνω διάγνωση, λέω προφανώς, ίσως υποθέτω, και με, την, με τον εθισμό στο αλκοόλ, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικά πράγματα. Αυτό σαν σε αυτή τη στιγμή. Okay. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι, και εδώ είναι και η λύση του quiz, η γνώμη μου είναι, θα ξαναβρω την ερώτηση του quiz, να είμαι σίγουρη πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε ξανά; Όχι, όχι ξανά μανά, όχι. Αν θέλετε φυσικά θα προσπαθήσετε. Αν έχετε αρκετό μαζοχισμό θα προσπαθήσετε, είναι και να με ακούσετε. Όχι όμως. Πρέπει να μάθουμε όταν τελειώνει μια σχέ, σχέση να την κυδέυουμε, όχι να τη βάζουμε. Ε, στην κατάψυξη και να νομίζουμε ότι μπορούμε να την ξεπαγώσουμε και να ζωντανέψει. Όχι. Οτιδήποτε νεκρό το βάλει στην κατάψυξη, δεν ζωντανεύει όταν το, το βγάλει. Η γνώμη μου είναι όχι. Αλλά δικιά σου ζωή είναι. Μικρή είσαι. Να μάθει για να πάθει. Πρόσεξε όμω πάρα πολύ τι σπουδέ σου. Πρόσεξε όμω πάρα πολύ τη ψυχική σου υγεία, γιατί αυτά είναι πολύ πιο πολύτιμα από οποιοδήποτε γκόμενο. Εντάξει, άτε, καληνύχτα.